Αγαπητές φίλες, χαίρομαι που έχουμε όλο γυναίκες, δημοσιογράφους, εκπροσώπους των μέσων. Χαίρομαι και για ένα άλλο λόγο, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, εδώ τοπικά, και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα είμαι σύντομος όμως, γιατί θέλω να επικεντρωθούμε στις δικές ερωτήσεις που εκφράζεται και την κοινή γνώμη, το τι απασχολεί τον κόσμο, τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες μας αυτή την περίοδο. Δύο λόγια όμως, γιατί ζούμε αυτές τις μέρες σημαντικές εξελίξεις. Ξέρουμε ότι μας απασχολούν δύο βασικά ζητήματα, και το θέμα του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού και το θέμα των οικονομικών, της πορείας της χώρας, γιατί έχουμε σαν στόχο και έχουμε μπροστά μας να κλείσει η αξιολόγηση και να μπούμε στη συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Δύο λόγια λοιπόν πάνω σε αυτά. Να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι πάμε καλά στις συζητήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες και νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας μέχρι τέλος του μήνα να έχει κλείσει η αξιολόγηση. Το επόμενο διάστημα θα έρθουν στη Βουλή αρκετά νομοσχέδια, αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε, όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, για τα κόκκινα δάνεια. Μπορούμε να πούμε για το που πηγαίνουμε. Δεν έχουμε τις οριστικές αποφάσεις, θα τις έχουμε αυτές εδώ τις μέρες. Και έτσι νομίζω θα είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί θα μπορούμε μετά τον επόμενο μήνα να μπούμε στη συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ο τελικός στόχος και το σχέδιο το οποίο δεχτήκαμε και ψηφίσαμε το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, ψηφίσαμε πράγματα τα οποία δεν μας εκφράζουν και που θίγουν αρκετούς συμπολίτες μας, για να μπούμε όλους, για ένα διάστημα, με την προϋπόθεση, τα δεχτήκαμε και ήταν προστοβαρή συμφωνία, δηλαδή πρώτα μας έβαλαν να δεχτούμε αυτά, για να περάσουμε στη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει η αξιολόγηση, που σημαίνει ανάπτυξη, και στην απομείωση του χρέους, που μόνο τότε μπορεί να βγει το όποιο πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι να συζητάμε για το ασφαλιστικό, ό,τι και να συζητάμε για το φορολογικό, όσους φόρους και να βάλουμε, όσο και να κόψουμε συντάξεις, ούτε το χρέος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί θα μπορούμε να εξυπηρετούμε, αν δεν γίνει μία απομείωση, ούτε πολύ περισσότερο θα μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά, αν δεν δημιουργηθεί ανάπτυξη. Και συνέχεια θα μοιράζουμε τη φτώχεια μας μεταξύ μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κυβέρνησή μας έχει συγκεκριμένο σχέδιο, έχει συγκεκριμένους στόχους, και αν όλα πάνε καλά, που όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, παρά τις δυσκολίες και παρά το ότι ο λαός μας έχει κουραστεί και δεν αντέχει παραπέρα, είναι 6 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία, νομίζω ότι με λίγη υπομονή ακόμα μπορούμε να μπούμε σε μια πορεία αντίστροφη. Μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια συζήτηση για επιμέρους ζητήματα. Θα μπορούσα προκαταβολικά να σας πω ότι σε όλη αυτή την ιστορία, όσον αφορά στο νησί μας, γιατί μας αφορά. Και θέλω να σας πω ότι εμείς οι νησιώτες βουλευτές, και επειδή έχω και μια ευθύνη από το ΣΥΡΙΖΑ για την νησιωτικότητα, κάνουμε πάρα πολλά, θα έχουμε αποτελέσματα, ήδη έχουμε ψηφίσει κάποια πράγματα σε κάποιους νόμους, γίνονται παρεμβάσεις στα Υπουργεία καθημερινά, προσπαθούμε να περάσουμε και να προλάβουμε στα νομοσχέδια που θα έρθουν πράγματα που θα αφορούν την νησιωτικότητα, ζητήματα που έχουν βάλει και οι φορείς εδώ για, δεν θα τα έλεγα εγώ αντισταθμιστικά, αλλά για ανακούφιση των νησιών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν προβλήματα με το προσφυγικό, θα μπουν, θα τα ακούσετε την επόμενη περίοδο. Κάποια από αυτά δεν θα είχα πρόβλημα να σας πω σε τι πορεία βρισκόμαστε. Άρα, μέσα σε όλη αυτή εδώ την ιστορία και σε όλα αυτά τα νομοσχέδια, από το ασφαλιστικό μέχρι το φορολογικό και σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται, σας λέω ότι δίνουμε μάχες για να περνάνε πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν τους νησιώτες. Για το άλλο θέμα τώρα, το προσφυγικό μεταναστευτικό που σας είπα, για να τελειώνω και με αυτό και να μπούμε στη συζήτηση. Σήμερα, χθες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Ξέρετε ότι επήλθε μια συμφωνία ανάμεσα καταρχήν τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτό δεν ήταν σίγουρο. Θυμάστε την περασμένη φορά στις 7 του μήνα
είχε βάλει βέτο η Ουγγαρία, δεν μπορούσε να πάρθει μια απόφαση. Καθώς επίσης επίθεται συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Αυτό είναι καταρχήν θετικό, γιατί σε γενικές γραμμές η συμφωνία στηρίζεται πάνω σε αυτά που στάγαμε κι εμείς. Δηλαδή τα βασικά, μην τα ξεχνάτε, ότι θέλαμε να γίνονται μετεγκατάσταση κατευθείαν από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως επίσης ζητάγαμε επανεισδοχή όσων έρχονται στη χώρα μας να πηγαίνουν στην Τουρκία. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά. Έχουν πάρα πολλές πτυχές σε πάρα πολλά ζητήματα τεχνικά, άλλα έχουν λυθεί, άλλα δεν έχουν ακόμα λυθεί, από ό,τι ξέρω. Είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Είναι όμως καταρχήν θετικό το ότι έχουμε συμφωνία, γιατί αυτό δεν ήταν καθόλου σίγουρο, για να πω ότι μερικοί δεν περίμεναν και όλα ότι θα υπήρχε συμφωνία. Και νομίζω ότι στην πορεία, αν έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο και αν εξακολουθήσουμε να υπάρχει συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης όπως υπάρχει φορέων, εθελοντών με την κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό, θα τα καταφέρουμε όπως μέχρι τώρα σε ένα βαθμό, παρά το ότι ήταν απότομο το κλείσιμο των συνόρων, να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά μας εδώ, να μην επηρεάσει καθόλου την κανονικότητα της ζωής στο νησί μας. Είμαι στη διάθεσή σας.